ευχαριστήσω πάλι για τη συμμετοχή σας στη σημερινή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και να σας ευχηθώ να έχετε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό νέο έτος με υγεία και οικογενειακή ευημερία τόσο δε σε εσάς που βρίσκεστε όλοι σήμερα εδώ όσο και σε εκείνους τους συναδέλφους που δεν μπόρεσαν να παρακολουθούν για προσωπικούς λόγους βέβαια, φέτος έχει κατακυριεύσει, ξέρετε, οι γρήπες κλπ. Λοιπόν, ναι, η σημερινή εκδήλωση ήρθε να είναι μία νότα χαράς, να περάσουμε όμορφα και να ξεφύγουμε λίγο από τους ρυθμούς της καθημερινότητας. Ειλικρινά χαίρομαι που συγκεντρωνόμαστε για έκτη φορά είναι φέτος, οι συνάδελφοι, και είμαστε κάθε χρόνο, βλέπω, και περισσότεροι. Δηλαδή, οι συνάδελφοι οι οποίοι απουσιάζουν είναι λόγω προσωπικών λόγων και καθαρά να το πούμε ότι είναι λόγω γρήπης. Γιατί με τηλεφώνησαν και μου το είπαν, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Επίσης, είναι μεγάλη τιμή και που σε κάθε τηλεφωνική μας επικοινωνία είμαστε όλοι θετικοί. Βέβαια, φέτος, να πούμε ότι έχουμε και τον συνάδελφο, τον παλιό μας συνάδελφο, ο οποίος έχει γίνει διευθυντής. Είναι τον Αντώνη Πετυχή. Ο οποίος είναι ένα παιδί μάλαμα, δεν έχει έρθει σε σύγκρουση ποτέ με κανέναν μας, τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε πάρα πολύ και ευχόμαστε καλή πορεία τον άνθρωπο να έρθει. Και θέλω να διευκρινίσω και κάτι άλλο, ότι όλοι οι συνάδελφοι, ακόμη και η ενεργεία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όποιος θα θέλει να έρθει στην κοπή της πίτας μας, θα είναι ελεύθερος να έρθει, ευπρόσδεκτος από εμάς, χωρίς κανένα λόγο, απλούστατα μόνο να ξέρουμε για να κανονίζουμε για τα άτομα. Με ευτυχία, με υγεία και του χρόνου πάλι να είμαστε όλοι συν αυτούς που δεν μπόρεσαν φέτος να έρθουν. Λοιπόν, Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να το χαίρεσαι από πάνω, κυρίτσα μου, να έχουμε καταγούρι. Ξέρω εγώ μπορεί να είσαι γουρλίδι και βάλτε το χεράκι. Ευτυχισμένο να είναι το 2020 και του χρόνου να είμαστε πάλι όλοι μαζί. Yeah.